ζητώ συγγνώμη από τα αγγλικά μου είναι κάπως στουριασμένα και τα προφορικά. Λοιπόν, να μην μιλήσω. Ο οικισμός Πίρκος, ο Πίρκος, ήταν πολύ πλούσιος και με μνημιακή αρχιτεκτονική σε τρεις από τις τέσσερις φάσεις του, δηλαδή η ζωή του ήταν από περίπου 2600 π.Χ. ως 1450 π.Χ. Πρόβλησε τέσσερις φάσεις και βρίσκουμε αρχιτεκτονικά δίψανα από τρεις από τις φάσεις αυτές και επίσης βρίσκουμε ότι έπαιρνε καταστροφές μεγάλες σε άλλες τρεις φάσεις. Αλλά έχει και έχει φυσικά πραγματικότητα όπως βλέπετε. Δηλαδή η θέση του οικισμού που είναι απέναντι από το χώριο Βίρτος είναι σε τρεις σημαντικούς άξονες επικοινωνίας. Δηλαδή η θάλασσα, ο δρόμος από τη βόρεια κεντρική Κρήτη που περνάει από τη Βιάνο και πηγαίνει προς τη Ράπετρα και επίσης ο φάνιος δρόμος από την θάλασσα, από τον Μύρτο, ως το Λοσίδι και το Οροπέδιο. Επίσης, έχει πλούσια χωράφια από το ποτάμι και είναι σε καλή θέση για την άμυνα. Και θα μιλήσω περισσότερο σε λίγο, αλλά εκεί είναι μπορείτε να δείτε κυρίως εδώ που είναι ο λόγος, μπορείτε να δείτε ότι φαίνεται ο πύργος, φαίνεται από παντού πάνω στη λεκάνη του Μυρτού, δηλαδή από τις Μάλες και από τα χωριά. Και ίσως το πιο σπουδαίο όμως ίσως το νερό που βλέπουμε τώρα, όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια και για τις άξονες επικοινωνίας, η γέφυρα του, η Οθωμανική γέφυρα δείχνει την σημασία της επικοινωνίας. Είχε, όπως είπα, τέσσερις κυρίες βάσεις ο Πέδρος, δηλαδή ότι έχουμε δείχνει ότι είχε την ίδια
cultura, di fondi qualifi, di dietro, che originalmente da prima di fondi qualifi sono zero di fare Nicolau che esiste. Che in via fessi epithet catastrofes, che è in catalifica. Alla, o Pyrrhos, se Pyrrhos, io sta sto via Piliades, Pyrrhosia, io sto via Piliades, Pyrrhosia, non mi sono ricordo da Pidiso, e chi eccomi in a police with their tapicots in Crotica o in tanto proto in proti nimia chi architecto di chi to meet his law me almost though he did care he in a bromo me scarapaggia o eccomi strofi e Prochoris is from Bromo Apto, Prostom Tapo, who eat on the key, being Proaglio Prostat. Ke iki dosincrotima iki Don Thalmo, Vero Ostium Pinacchio, Don Pompico Bromo, Lepoli, ke Das Calabaccio Catavenitus. Ke Cato che quattro appunto provato ricome che tromperisteria signore tromperisteria troppe da chibola cui cambia catafase cari cari dell'eliosi giù giù che traditi tromperisteria d'ora si sinodì. Γενικά η κουλτούρα τότε ήταν ένα μείγμα της κουλτούρας της βορειοκεντρικής Κρήτης, δηλαδή της Ρωσού, και της ανατολικής Κρήτης. Αλλά στην επόμενη φάση, γύρω στο 1700 π.Χ., υπέρχε μια μεγάλη αλλαγή. Η καθοσύνη, η ζωή ήταν πιο επικίνδυνη. Γενικά βρίσκουμε καλές σχέσεις με τα Μάνια και με τις άλλες, όπως βλέπετε εδώ πάνω, η Μάνια και ως σχεδόν ως νησιτία υπάρχει μια πολιτισμική ζώνη που από τα Μπάνια, το Σίτι και Μυρομέλο και ο Πύργος ήταν στη Νότια Άκρη. Ότι βλέπουμε επίσης, γιατί δεν ήταν μόνο ότι είχε αλλάξει και ήταν φίλοι η Καμάλια και ο Πύργος, αλλά και είχε έκτισαν τα αμυντικά τείχη που βλέπουμε εδώ με τον Πύργο Προμαχώνας που είναι ακριβώς αν ήταν από τις τοιχογραφίες της Πύργος που εκεί στέκονται οι γυναίκες πάνω από ένα τέτοιο προμακόνα. Και επίσης, όπως βλέπουμε εδώ πάνω, έκτισαν δύο δεξαμενές που κράτησαν πάνω από 80 τόνους νερό. Και δείχνει ότι κάτι ήταν πολύ επικίνδυνο αφού υπήρχε το ποτάμι παρακάτω και δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το ποτάμι. Η κουλτούρα
της εποχής, εδώ έχουμε τυπικά κύπελα και κυρίως το κύπελο εδώ, έχει καλές σχέσεις με τα μάδια και το αριστούργημα της εποχής αυτής είναι το κύπελο αυτό με δύο χέρια, κάνφορος λέγεται, και στη μέση θα δείτε τα κάνθωράκια που είναι μικρογραφικά, τα μικρά κάνθωράκια μέσα είναι αριστούργημα και του Μινωρικού Κεραμέα και του Συντηρητή και είναι στην έκθεση στο Αράκλειο. Αλλά τελείωσε με τη δεύτερη καταστροφή και πάλι εγκαταλείφθηκε ο πύργος. Η τελική φάση που ήταν από περίπου 1600 προς 1450 προ Χριστού, ο τάφος ήταν ακόμα στην κρίση και είναι παράξενο ότι μέσα στον θάλαμο βρήκαμε μόνο άνδρες. Το σύνολο είναι 9 άνδρες, το σύνολο των νεκρών είναι περίπου 65. Εδώ είναι ένας άνδρες από τον τάφο. Πάνω από αυτόν και τους φίλους του, ίσως τους αγούδους, ποιος ξέρει, είχε πέσει πάνω από χίλια Αγία και βλέπετε και χίλια πάνω και μαζί τους λίθινα Αγία, λίθινα κύπελα, ένα τραπέζι, εγχειρίδια και τρίτονες ίσως από την χρυσή. Και το κορύφημα της αρχιτεκτονικής του Βιέννου ήταν η έπαρτη, η country house. Και εδώ βλέπουμε την κυρία Ίσοδο, πίσω από μένα, εδώ, και εδώ έκαμε είναι ακριβώς όλα είναι στο ρυθμό της αρχιτεκτονικής της γνωσού. Και όπως δεν βλέπουμε εδώ, δεν θα ήταν παράξενο καθόλου εκεί. Και εδώ είναι η είσοδος, η κυρία είσοδος μέσα στο κτίριο. Και περίπου εδώ βρέθηκα τα ευρήματα από ένα ιερό που ήταν το πάνω στο επάνω όροφο και βλέπετε κολόνες υποστάτες για προσφορές εκεί πάνω δεξιά. Μία πινακίδα στη μηνωρική γραφή Α που γράφει από 90 ομάδες, 90 κρασιού. Ίσως διοστραγίσματα, κάτι από την Αίγυπτο και ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ο τρίχνος αυτός που είναι σε φαϊεντιανή και υπάρχει μόνο μία άλλη, ένας άλλος τρίχνος σε φαϊεντιανή που είναι από τους βασιλικούς τάφους του Ρίχνου. Αν πετάμε πιο μέσα, βρίσκουμε το ωραίο φρενείο αυτό και δίπλα του είναι ένας φωτακογνός εδώ κάτω και η καταπληκτική σκάφα πολύ όμορφη που οπωσδήποτε είναι σαν μικρογραφικά είναι σαν τη βασιλική σκάλα της γνωσού, ακριβώς η ίδια τεχνολογία των
Δία. Η αγαπητή ήταν βέβαια το κέντρο διοίκησης, διοικητικό, κοινοτικό και της καλλιέργειας και των τεχνών και της θρησκείας, όπως είπα. Και ήταν επίσης μια καθαρή δήλωση της εξουσίας, της γνωσού. Και εδώ έκαμε μια ακουαρέλα που έκανε μια οτζέφα, που δείχνει το είχανε. Και πίσω εκεί ήταν η κυρία Βίσογκοφ που δείχνει. Πίσω από τον δίκο αυτό ήταν οι αποθήκες, οι καπιθάρια και πάνω από αυτό πάνω υπήρχε και άλλο ένα ιερό με τέτοια είναι πολύ πράξιμα, αλλά είναι μοιάζουν με τα αγγεία στη φόβα αυτή που είναι σε μαύρο από τις άκρο και αλλού. Και επίσης έκαμε τρεις πρόκους, εκεί είναι οι καλύτεροι από τις κυκλάδες. Αλλά όπως πριν ήταν άλλη μια καταστροφή και η φωτογραφία αυτή από την καταστροφή δείχνει πολύ καλά πως ήταν η καταστροφή που τελείωσε τη μοναρχική ζωή του Πιέτρου. Εδώ είναι και πάνω. Και πάνω από αυτό, μετά που δεν έγινε τίποτα εκεί, ως περίπου 120, κάπου 100 π.Χ., όταν η πόλη της Ιράκης έκτισε ένα ιερό του Αμή και της Αφροδίτης πάνω από τα λείψανα της μινωρικής έπαρξης. Αλλά έφτασαν οι Ρωμαίοι, παρόλο που πως η Ιράκ ήταν πάλεψε ως το τέλος. Αυτό είναι το σπουδαίο, ήταν η τελευταία πόλη που νίκησαν. Αλλά και εγκαταλείφθηκε. Έτσι, πάνω όλα αυτά έκαμε και άλλη μεγάλη περίοδος ησυχίας, πως περίπου 1600 όταν οι Ενετοί έκτισαν ένα πίεδο, την Φικτωρία μάλλον, που ήταν όπως βλέπουμε και το βλέπουμε εδώ, στη μία εικόνα από τη Βενετία του 1651 που δείχνει ακριβώς ανατολικά από το στόμιο του ποταμιού μία γουάδια κάπου και εδώ έχουμε Σαρακίνα Μίκλα, είναι για τους πειρατές και έξι μπόρεσαν από σαν Φικτωρίες να πούνε τα χωριά πάνω ότι έκουσαν οι πειρατές οι άλλοι εχθροί. Και έτσι ο πύργος έδωσε, δεν ήταν ο μοναρχικός πύργος, ήταν ο ενετικός, ο προφανικός πύργος που έδωσε το όνομα στον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης ευχαριστώ τώρα από τρεις ή τέσσερις γενιές, δυστυχώς δεν είμαι τόσο νεαρός όπως ήμουν, της Εφορίας Αρκετήτων, Νασιθιού και Ερακλείου, τους Μέτριους, επίσης όλα για το ολόκληρο διάστημα, το Ίνσα και τους άλλους δωρητές και τους συναδέλφους μας και φοιτητές από πολλές χώρες. Χωρίς τέτοια υποστήριξη από πολλές πλευρές δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Ευχαριστώ.
θα ήθελα να εκφράσω τα συμπεριφορά μου με τη διαφορία και επί του Βασιλείου και στην οφειλά μου θα σας υπέροχη έκθεση για σήμερα για την πρώτη φορά. Έχω προσωπικές αγνήσεις σε αποδοτήριο και σε επιδοσιοτήρια του Βάκη Βαριά που θα πρέπει να φέρω αυτή την εξαίρεση για τόσο σημαντικά για την περιοχή μας και την ιδιαίτερα σημαντικά. Λοιπόν, μία από τις προηγικές αναδοσίες, μία από τις προηγικές της συλλογής, τέτοια γεννήματα από τον αρχαιολογικό χώρο του Αυστοριάς και την περιοχή Καπουσία. Βρίσκεται νότιο ανατολικά από το σημερινό ιστορικό τοπίο Καπούσι. Ήταν μία από τις τρεις θέσεις της πρώην εποχής Ιππείρου που έσκαλε αρχικά την Χέρβερ Πολιχόνς στο 1900. Η Μπόιντ βρήκε ένα πύργο κτίριο της ελληνικής εποχής, την πολιτική λόγω στο Βασοριά, αλλά δεν συνέχισε. Πρόκλημα αριστερά, να το πούμε. Μιλάτε από εκεί και να πούμε. Έλα, στο άλλο. Λοιπόν, εγώ έσκαλα ένα πύργο πάνω στον ρόφο, αλλά δεν συνήθισε τις εργασίες της διάμετας τον επόμενο χρόνο στα Κορνιά για να σκάλει τον νομικό οικισμό του 1901. Και αυτό είναι το σχέδιο που θα συλλαγώ έτσι πάνω στην κορυφή του ρόφου στον άνθρωπο. Και ορισμένες εργάτες από το χωρίο. Οι πρόσφατες ανασκευές των Ασοδιά, ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Αμερικανικής Σχολής Βασικών Σπουδών στην Αθήνα, ξεκινήσαμε στο 2002 με δύο φάσεις εργασιών πεδίων και συνεχίζουν σήμερα με φάσεις συντήρησης και μελέτης. Οι ανασκευές αυτές μας έχουν προσφέρει στοιχεία για μια πόλη της αρχαϊκής εποχής. Δηλαδή από 600 έως 500 π.Χ., μία περίοδος σχεδόν άγνωστη στην αρχαιολογία της Μύρης, παρακλείσιμη για την κατανόηση της ζωής της πρώην πόλης και της εξέλιξης και ανάπτυξης των αστικών κέντρων στο νησί κατά τη βασική γέννηση περίοδο. Μόνο μία μικρή έκταση του χώρου έχει ανασκαφεί, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε μια κεντρική περιοχή δημόσιων και αστικών εκδηλίων, το λεγόμενο Δημόσιο Κτίριο Συνοσίων, το Μνημιακό Δημόσιο Κτίριο, το Δυτικό Κτίριο, που ήταν μια μεγάλη αποθήκη, και το Κτίριο Βοηθητικών Λειτουργιών, δηλαδή μια σειρά αποθήκες, πλουσίες, και ένα ελαιοκτήριο. Εδώ δεν θα σας δείξω το ιδιοκτήριο, αλλά να ξέρετε είναι το μοναδικό παράδειγμα της αρχαϊκής εποχής σε όλη την Ελλάδα. Γύρω από τη ζώνη δημόσιων κτηρίων, στην περιφέρεια του αστικού κέντρου, υπάρχουν κατοικίες στην πραγματικότητα με μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα. Το καθένα με μία μεγάλη διαδοσία, η οποία συνήθως είχε γραμμικά σχέδι για το πάρει θερμικά, και μία δύο θήκες που περιέχουν περίπου 8.000 λίτρα αποθήκευσης σε πιπάρια περισσότερα και μία μεγάλη κουζίνα με αστεία συνήθως ξεχωριστή από την κυρία αίθουσα του σπιτιού. Τα δημόσια κτίρια περιλαμβάνουν το λεγόμενο μνημιακό δημόσιο κτίριο, που περιέχει μια κύρια αίθουσα με κλειστό πάγκο κατά μήκο στο εσωτερικό του και ένα παρκείμενο ιερό δύο δωματίων με κομμό και αιστεία. Και αυτός είναι ένας πλημμύσιος κτρίτης και σκαφέας του. Και κάποια άλλα θέματα που εξηγούνται πάνω στο κομμό.
Η μεγάλη αίθουσα, περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, έχει χώρο για περίπου 100 άτομα, ανάλογα τα παιδιά. Το δεύτερο δημοσιοκτήριο είναι το κτίριο συμποσίων, περίπου 30 δωμάτια που εκτείνονται σε 4 χαρτίρα τη ελληνική και νότια κοριά, δηλαδή στο άλλο μαγιά του όφου. Και που περιέχουν τουλάχιστον τρεις ομάδες δωματιών εξεργασίας, αποθήκευσης και κατανάλωσης των θύμων. Δηλαδή, κουζίνες, αποθήκες και εξαρτήσεις. Και τα δύο δημόσια κτίρια έχουν λειτουργίες που σχετίζονται με την κοινή εστίαση και φαίνεται και τα δύο πήραν τα προϊόντα του από δημόσιε αποθήκε στην περιφέρεια του κέντρου. Μία τέτοια αποθήκη, το δυτικό κτίριο, τώρα ανακαλύπτηκε στο 2016 και περιέχει τουλάχιστον 9 δωμάτια με χώρο για τουλάχιστον 40.000 λίτρα αποθήκευση σε πιθάνη. Δηλαδή η οικονομική βάση τη κοινότητα επικεντρώθηκε στην παραγωγή, ανακόμιση, επεξεργασία και θεωρητική κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων. Ενώ η βάση της οικονομίας είναι τουρκική, ο έλεγχος των βιολογικών χώρων από μια αστυνομική πολίτες, φαντάζομαι, της πόλης, και τρέχουν ενδείξεις οικονομικών θεσμών τόσο με ιδανικές υπηρεσίες, όπως όπως το Ίστρον, που έρχεται από την Κοινάρχη του Φουλάνας. Τώρα, εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιθάρια που έχουμε, είναι γύρω στα 800 αντιπλά, και το σύγχρονο του Φουλάνου. Και όσα μακρύτερα, όπως έγινε Αθήνα, Κόρινθος και Λακωνία και παραδείγματα των εισαγωγών, υπάρχουν στη συλλογή της Ιεράρχης όπως αυτά τα αρχικά αρχεία, μια Κανάδα, η Μαπούη, η διακόσμηση είναι εδώ, είναι ένας θέας καραβάτης του Ιωδικείου Δόρατα, έχει το Κουλούτσι, και ένα τριγνάρι, και μία τροπόη, ξάρτητο, πολύ ωραίο. Από αλλού, αυτό το πόδι χάπινης τυπωτικής λαγκάνης, σκύλο λεωταλίου, είναι μάλλον πόδι από ένα κοταλίπτερ, υπάρχει επίσης τοπικά πράγματα, βεβαίως. Υπάρχει μια εκδρία, αυτό είναι στην συλλογή, μια τυπική κριτική παραγωγή, η οποία εξάγεται στην Ανατολική Μεσόγειο, μάλιστα από τους αιώνες, ξεκινώντας από την τέλη του Αρχαιολογικού. Και έχουμε ελάχιστα, δηλαδή εξαγωγία από την Κρήτη του Αρχαιολογικού, δεν έχουμε πολλά. Και η εκδρία για τοπική κρίση και κατανάλωση είναι βεβαίως το τυπικό κριτικό μονόχρωμο κύπελο σε πολεμό, είναι ιδιαίτερα κριτικό αντικείμενο το οποίο η απλοτικά του και η χαριστική μορφή ήταν ένα σημαντικό σύμβολο της ισότητας των πολιτών σε μετέχοντα της δημόσιας υγείας. Και τέτοια διαπίσκονται στα δημόσια κτίρια και ηλικίες παράλληλα με τοπικές προκλήσεις αρχικών αρχείων, όπως αυτός ο σύμβος για την συλλογή. Μεταξύ των σημαντικότερων ενδυμάτων από την ανασκευή είναι αυτό το φράσμα της κορυφής ενός κράτους,
το πρόσωπο και χαρεμένη η προσέγγιση που έχει στο σχέδιο. Μεταξύ τη χάρτιδε τυχέ βλέπετε και αυτό το κομμάτι ενό σπάνικου που θα προσπαθήσαμε να στερεώσουμε ένα πτέρμα. Όπως είναι προφανές, καταλήτες στην συλλογή, η φυσική κατάσταση των διαβημάτων είναι γενικά κακή. Γι' αυτό είναι η συνέπεια της κατάληψης του χώρου, που ήταν μια μεγάλη καταστροφή της πόλης στις αρχές του πλατιών του Πιστού. Τα σπίτια και τα δημοσία κτίρια καταστραφήκαν συστηματικά και η πόλη χάθηκε τελετουργικά. Συχνά με θυσίες, εικόνες, να μας πείσω για άλλα εικόνες από το στρώμα καταστροφής, και εδώ δείχνει τα κάτω πόδια και τα χανεία που βρίσκονται τεμαχισμένα, καμένα και συγκεντρωμένα συχνά στις στροφιές και το μαχείο. Ο λόγος της εκτάξης του χώρου είναι άγνωστη και η λειτουργία αυτής της θυσίας στην στιγμή της πυρκαγιάς που κατέστρεψε τα κρατήρια παραμένει ένα μεγάλο μυστήριο. Όμως ο χώρος παρέμεινε βαμμένος χωρίς ενδείξεις κατοίκησης για 300 χρόνια. Μέχρι που η πόλη της Χρυσού έκτισε ένα στρατηγικό πύργο στην κορυφή του κόφου. Γι' αυτό ήταν το πρώτο κτίριο που ανακάλυψε η πόλη της μεσανασιακής της προχής μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τώρα θα σας καλέσω να έρθετε στο Βασοβιά να τα δείτε. Είχε μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα με
και μεγάλο πλήθο και βρισκόταν στην κόρυφη του λόφου. Αυτό το κτίριο θα πρέπει να ήταν η έδρα τη κοινωνική ελίτ, ίσω κάποιο άρχοντα ή διοικητή, ή και ένα κίνητρο, όπω λάμβαναν χώρα τελειωτικέ δραστηριότητε με κατανάλωση φαγητού και κουτό. Οι τελευταίε αυτέ αντικατοπτρίζονται στη συλλογή τη Ιράκτα, μέσα από αμυσβή απόσει, όπω μια κίνητρα και ένα ένας κατήρας που περιέχει φράση και ένα υποστατό, μια βάση δηλαδή, πάνω στην οποία στεκόταν ο κρατήρας. Οι δόλια ζώων υποδηλώνουν τη διενέργεια τελετών μέσα στα σπίτια. Ένα κοινοτικό γερό με θρανία, δηλαδή χρυσούς πάγκους, βρισκόταν στην άκρη του οικισμού. Ο τελοτροπικός εξοπλισμός περιλαμβάνει κατάλοιπα από 26 θεές με άνοιξωμένα χέρια, σωληνωτά αγγεία με 200 φίλων, καλάθος και πύλινες πλάκες. Όλα αυτά αντιπροσωπεύοντα στην προσθήκη της συλλογής. Ο οικισμός του Κροντά εγκαταλείφθηκε μετά από 100 χρόνια περίπου, γύρω στα 1100 και ο χώρος στο εξής χρησιμοποιήθηκε μόνο για καφές. Στα βόρεια του οικισμού αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα από 10 προστολωτούς τάφους με διάμετρο περίπου 2 μέτρα και ύψος 2 μέτρα, οι οποίοι περιείχαν έως 10 καφές. Χρονολογούνται αυτοί στα 1100 με 850 π.Χ. Κάθε τάφος περιείχε πολλαπλές καφές και ίσως πρόκειται για οικογενειακούς τάφους. Αργότερα, στην ύστερη γεωμετρική και πρώιμη ανατολή σου σαν περίοδο, δηλαδή μέσα 8ου με μέσα 7ου αιώνα π.Χ., ο χώρος του εγκαταλελειμμένου οικισμού χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο με κτιστούς κυβωτιώσιμους τάφους. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι τείχοι των σπιτιών, σε άλλες οι τάφοι χτίστηκαν στο κέντρο των δωματίων. Οι καφές ήταν κάψεις με την νεκρική χειρά να βρίσκεται μέσα στον τάφο. Κάθε τάφος περιείχε πολλούς μέτρους και καθυστερήματα περιέλαμβαναν σιδερένια όπλα και εργαλεία, περώνες που συγκρατούσαν τα ειδήματά των νεκρών, κεραμική, κυρίως αγγεία πόσης. Μάλιστα, ένας τάφος ιδιαίτερα πλούσιος περιείχε τουλάχιστον 40 μεταλλικά αντικείμενα και 80 αγγεία. Αναπαράσταση ενός από αυτούς τους υποδιώσιμους τάφους υπάρχει στην αρχαιολογική συλλογή. Οι πληθυσμοί που τάφθηκαν στους τολωτούς και τους κυβωτιώσιμους τάφους θα πρέπει να περνούσαν στο γειτονικό κάστρο. Ο οικισμός της πρώιμης εποχής του Σιδήρου στο κάστρο βρίσκεται σε υψηλή κορυφή, 713 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας και 1 χιλιόμετρα ανατολικά του Ροντά. Το κάστρο ιδρύθηκε στην ίδια εποχή ή και λίγο νωρίτερα από τον Ροντά, γύρω στα 1200 π.Χ. Ωστόσο, στην αντίθεση με τον Ροντά, που ήταν μια μικρή θέση η οποία εγκαταλείφθηκε μέσα σε περίπου 100 χρόνια, το κάστρο ήταν μεγαλύτερο και κατοικήθηκε συνεχόμενα ως τα μέσα και τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Όποτε και εγκαταλείφθηκε και οι κατοικοί του μάλλον μεταφερθήκαν στο κοντινό Αζωριά. Αυτή η μακροχρόνια κατοίκηση μας περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και άνθηση μιας κοινότητας της πρωινής εποχής του Σιδήρου. Παρακολουθούμε αλλαγές στην αρχιτεκτονική, την οργάνωση του οικισμού και την κοινωνικό-πολιτική δομή. Παρόλο που η θέση δεν είναι
να ήταν η κατοικία του Άρχοντα του Λουτουτή. Ο ήχισμος κατοικήθηκε περίπου ως το 7ο αιώνα, όποτε και παρατηρείται σταδιακά μείωση στο μέγεθος των σπιτιών και του ήχισμου γενικότερα. Στη συλλογή υπάρχει και γραφή από όλες τις φάσεις του χάστρου και περιλαμβάνει μια ακολουθού, μια λινοκόη και ένα σπίτι. Παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στον επιταφείο του Κροντά με τους κυβερνητικούς δημοσιογράφους, καθώς και εκφράσματα από δύο μεγάλες κρατήρες, ο ένας περί παράσταση με δελφίνι, ο άλλος με άνθρωπο. Τα ευρήματα της συλλογής ακούγονται και οι αστυνομικοί που φέραν την απολύτω της πληροφορίας για την εποχή του σιδήρου στην Ανατολική Κρήτη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο και την Φορία Αρχαιοτήτων για την ηρωική δουλειά να φτιάξει το μουσείο, να έχει κάτι καλύτερο, να μην έχει πολύ μικρό προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι τα αποτέλεσματα δεν υπάρχουν, πρέπει να αξίζει. Είναι μικρό, αλλά είναι ένα σχολείο για αράκτημα. Και εγώ θα μιλήσω για την καινούργια βήματα από την Κρυσή και θα όντως είναι κάτι καινούργιο και που νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Το αποσμήματι και η Τίσαυρο μετάλλων από τον γεωσμό της ύστερης εποχής του 81 στην Κρυσή. Σε μία από τις νέες προθήκες της εορτής της Ράχαλης τίθονται τα καλύτερα βήματα από τις πρόσφατες ασκαφές του μελλοντικού οικισμού στο Φάρο, στη νησί της Κρυσή που έγινε εσείς ο καλού και την εμπορία μας εκεί. Οι εργασίες της τελευταίας σεζόν επικεντρώθηκαν στο κτίριο Βιδαδίου, ένα μεγάλο συγκρότημα που βρίσκεται κοντά στο Φάρο, στο δυτικό άκρο του νησιού. Με αυτό το συγκρότημα συνδέονται πολλά κομμάτια που προνομιούνται στην ύστερη εποχή του Κακού 1, μία περίοδο που αναγνωρίζεται ευρέως ως και αρνή του νεοικού αναγκορικού πολιτισμού στην Κρήτη της 17ου και 15ου αιώνα πρόκειση. Στην νότια-ανατολική γωνία αυτού του χώρου, το 2019, ανασκάφθηκε ένα νέο μικρό δωμάτιο, το δωμάτιο 24. Στην νότια-ανατολική γωνία του δωμάτιου, σε στρώμα της τελικής βάσης του οικισμού, σκάφηκε ένα λάκκο 60 πόντους επί 68 πόντους με βάθος 14 έως 20 πόντους, ο οποίος αργότερα καλύφθηκε με πέτρες. Αυτός ο λάκκος περιείχε ένα τίσσερο μετάλλο που πιθανότητα προμηθεύεται στα τέλη της ιστορικής ενευρύτερης περίοδου. Τα βρήματα περιλαμβάνουν ένα αρχαίριο κάποιο τάντο, μισό κομμάτι από ένα ακόμα τάντο και πολλά επιπλέον φράσματα ταλάντων. Το συνολικό βάρος αυτών των πραγμάτων είναι 69,5 κιλά, ένα τεράστιο ποσό καθώς και ένα δημοσμένο κάλκινο βριόνι, ένα κάλκινο πύρευνο και ένα κονικό κάλκινο αρχείο με ανάγκητο φυτικό διάκοσμο που περιέχει θράσματα από τάλαντο από κασίδερο. Ο καλκός από αυτόν τον θράσμα, από τον τίσσερο, σε συνδυασμό με τα δύο μικρά κομμάτια τάλαντο που βρέθηκαν σε μια κοντινή απόδοση κοσμημάτων, ανέρχεται συνολικά σε 75 κιλά και αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσθήκη στον σέλο των κάλκινων αντικειμένων που ήρθε στο φως από τα νέα ανατολικά στρώματα της Κρήτης. Μάλιστα, είναι μόλις η τρίτη φορά που εντοπίζεται κασίδερο στο νησί. Ένας δεύτερος θησαυρός των βημάτων
στο Δωμάτιο 10, το οποίο φαίνεται να χρησιμεύεται ως σκάλα στο κύριο Βιτεδίο. Οι μενοϊκές κλίμακες συχνά αποτελούν σκάλες σε σχήμα πι. Με δεύτερο, ψηλότερο σύνολο σκαλοπατιών, που σχηματίζεται ένα αποκεντρικό χώρο αυτά. Αυτά τα κοσμήματα φαίνεται να φυλάσσονται στον συγκεκριμένο χώρο, ίσως σε μια θήκη φτιαγμένη από φθαρτό υλικό, όπως ύφασμα ή δέρμα, που δεν διατηρεί. Τα βρήματα περιλάμβαναν ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένα χρυσό βραχιόλι, χρυσές χάντρες, ένα σφραγιδόλιθο, χάντρες από καμιόλι, αμέθαστο και γρανάτι, και ένα μεγάλο αριθμό από χάντρες παϊδιενείς σε διάφορα σχήματα. Ανάμεσά τους ένα καθιστός πίθηκος και ένα λουλούδι χρώμα, τα οποία πλέον βρίσκονται στην έκθεση στα δυστυχωτήρια. Ενώ ορισμένα από τα κοσμήματα ή το υλικό τους εισάγονται από Αίγυπτο, όπως ο Χριστός και ο Βραδίτης Αμέθεστος, και η ανάδεση με ακτίνηση του Ρίου εξαρέτητο των χάντρων από Φραϊκενή, έδειξε ότι κατασκευάστηκαν στην Κρήτη, ίσως οι εργαστήρες του Κονοσσό, τα οποία ανασκάφθηκαν κοντά στο λιμάνι του Ερακλείου στη θέση πόλη. Η μοναδική φύση αυτών των ευρημάτων βοηθάει να καταλάβουμε το ρόλο της χρυσής και την ευρύτερη μνημονικά δημιουργικά δίκτυα. Χρυσή στι μνημονικέ, ανατολικέ και εμπορικέ διαδρομέ. Η παρουσία αυτών των πολύτιμων ευρημάτων στο Τύριο Βιτεδίο υποδηλώνει ότι ο οικισμός στο νησί της Χρυσής ήταν στενά συνδεδεμένος με τα υψηλότερα στρώματα της συνολικής ανατολικής οικονομίας και των βόρειων εισαγωγών μετά. Οι ανασκευές σε άλλο μέρος του οικισμού, ιδιαίτερα στο κτίριο Β1, έχουν αποκαλύψει εργαστήρια που εκμεταλλεύονται τους πλούσιους τοπικούς θαλάσσιους πόλους. Συγκεκριμένα, μόβ κοκκύλια χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή μόβ βαφής. Τα ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένες αποθέσεις πραγματισμένων μόβ ως αστερέων, που μπορούν να προβληθούν στην 19, 18, 16 και 15 ιονοδρόση και τα κατάλληλα ενός εργαστηρίου προφίλου, στο οποίο προλογείται στην 16 και 15 ιονοδρόση, δείχνουν ότι η Χρυσή ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό λιμάνι ή ψαροχώρι των δημοτικών δρόμων ανάμεσα στα μελλοντικά ανατολικά μέρη. Αποτέλεσε επίσης πηγή πολύτιμων υλικών και τη μελλοντική κοσμοφανολογία. Η διαχείριση της παραγωγής αυτών των υποδημάτων γινόταν πιθανώς από μελλοντικά ανάκτορα, τα οποία εξήγαγαν τα τελικά υφάσματα προκειμένου να αποκτήσουν καυγό με σίγουρο, χρυσό και πολύτιμο λίγο που δεν παίρνουν στην Κρήτη. Η ανακάλυψη Κασίπεδο στην ίσο Μεργίνα Βίδα στην νησίδα Κρυσή, λοιπόν, ενισχύει τα λίγα αλλά αυξανωμένα δεδομένα από την Κρήτη, που προέρχονται επίση από το Μόπο και η Ταγωνιά, θέσει πολύ κοντά. Όσο αφορά το εμπόριο κασίδρων στην ανατολική Μεσόγειο κατά την ιστορική του κακού. Όπως σημειώθηκε μια πρόσφατη ανάλυση αυτών των στοιχείων με Berger και άλλους στο 2019, η προέλευση του κασίδρων που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του κακού στην ευρεζαντική αγωγή του κακού εξακολουθεί να είναι ένα από τα μυστήρια της της αρχαιολογίας του μουσείου. Πρόσφατη ανάλυση 27 ταλάντων κασίδρων της ίστορης εποχής του Βακού περίπου τα 1330 έως 1300 π.Χ. από 5 θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, Μόπλος, Μουγκρούν, Σουλ, Καρμέλ, Νότια Καφάρ, Σαμίρ και Χάιτρα, όλα αυτά είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντόπισε τις αζιατικές πηγές των κριτικών ενηχημένων του 16ου και του 15ου αιώνα π.Χ. Για παράδειγμα, τα πράγματα του Μόφου. Θεωρούμε ότι ο Κασίδρος
εποχές του Αφγανιστάν και Τατζίκιστάν, όπως φαίνεται στην περίπτωση του Μόκου. Αρχαία κείμενα από το παλάτι του στο Μαρί στην Ανατολική Συρία, αρχές 18 π.Χ. περιγράφουν το εμπόριο κασίδρο μεταξύ ανατολικών πηγών και δυτικών καρπονιτών, οι οποίες συνδέονται με την Ιερική Κρήτη. Ο κασίδρος και η κρυσή βρέθηκαν μαζί με κάτι μετάλλοντα, τα οποία ομοιάζουν με άλλα που εντυπωσιακούν την εμπορική στο παλάτι της Ζάκρος και στο Μόκο. Η ανάλυση της ισοτόπου του μολύβου από τον Μοέλ Γκέλ και τη Σοφία Στόχια στην Αξιπόρδη, συνδέει τα τάλαντα που βρέθηκαν στο Μόκο με πηγές καρπού στα ορυχεία Αφρικίου στην περιοχή της Σολέας της νότια-δυτικής Κύπρου. Τα κάλτια μετάλλοντα από την κρυσή πιθανότητα προέκανε από παρόμοια πηγή στην Κύπρο. Άλλα βρήματα από τους κύσαυρους της κρυσής, παραδείγματος χάρη, ο χρυσός, ο άμεθος, τα αμαθομέθεστος και οι γραμμάτες και οι χρυσές άντρες σε σχήμα τροπούλου δηλαδή, ήταν εισαγωγές από Αίγυπτο, ενώ οι κρανιώτες μπορεί να προέρχεται από πηγές πιο μεγάλες από την Ινδία και το Κέντρο. Μαζί τα βρήματα αποκαλύπτουν συνδεσμούς με πηγές γύρω και πέρα από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, υποδηλώνοντας ότι αυτό το ειδικό κυκλοφόρησε στους ισχυρούς δημονικούς δρόμους του 16ου και 15ου αιώνα π.Χ. Ευχαριστώ. Εγώ ξεκινήσω με το κτίριο του Παρεκκομπά και μετά συνεχίσει ο Γιάννης με το ορεινό τοπίο και το ιερό κορυφής στο Σταλωμένο. Παρά το γεγονός ότι τα βουνά αποτελούν πάνω από το 50% της κρητικής γης, οι ορεινές περιοχές έχουν προσελκύσει ελάχιστο ερευνητικό ενδιαφέρον και παραμένουν επιστημονικά περιθωριοποιημένες. Ιδιαίτερα η μελέτη της προϊστορίας του νησιού. Μέσα σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο, οι αρχαιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου Αθηνών στα βουνά της Ιεράπετρας, σε υψόμετρο από 900 έως 1100 μέτρα, ήταν ως κεντρικό στόχο ήδη από τον πρώτο χρόνο να συμπληρώσουν αυτό το ερευνητικό κενό σε μια προσπάθεια να εξερευνήσουν τα σχετικά στοιχεία και να κατανοήσουν το είδος και το χαρακτήρα της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στα ορεινά καθεσμενικούς χρόνους. Ένας δεύτερος, αλλά εξίσου σημαντικός στόχος του προγράμματος, ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα στα βουνά και τις φετινές και παράκτιες περιοχές, στις οποίες χτυπούσε η καρδιά του νομικού ανατολικού του συστήματος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 με την αποκάλυψη του μεγάλου μνημεινόπου κυρίου του Γαϊδροπά της Ανατολής, και ενώ η ανασκαφή συνεχιζόταν, άρχισαν παράλληλα μια σειρά από μικρότερα αλλά εξίσου σημαντικά προγράμματα. Αυτό της ανασκαφής των δύο ιερών κορυφής του Σταυρωμένου και του παλαιοτινού κορυφή της Ανατολής και της ευπανιακής έρευνας στις ορεινές περιοχές της Ανατολής, των Μαλών και της Καλαμάτας. Στο Γαϊδροφά, η ανασκαφή ξεκίνησε από το 2012, 114 χρόνια μετά την πρώτη ανακάλυψη της θέσης από τον Arthur Evans και 7 χρόνια μετά την επαναανακάλυψη της από τον Νίκο Χρυκιά. Οι ανασκαφές μας αποκάλυψαν ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο με βάση τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τα ευρήματά του, φαίνεται να αποτελούσε το πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο μιας συνοδευτεταμένης ορεινής περιοχής. Πρόκειται για ένα μεγαλυθικό, διόρροφο, νεανατολικό κτίριο, το οποίο ιδρύεται περί το 1600 π.Χ. και καταστρέφεται και καταρρύπτεται περίπου 100 με 150 χρόνια αργότερα.
είναι χτισμένο με γάρους, αδρά, εξερμένους οπόλοιπους στους εξωτερικούς τοίχους. Έχει διαστάσεις 25-20 μέτρα και συνολικό εμβατό τουλάχιστον 800 τετραγωνικά στους δύο ορόφους. Ολόκληρη η νότια πτέρυγα περιλαμβάνει μεγάλα δωμάτια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μεγάλα ανοίγματα, πλάτους 1,60 μέτρα μπροστά, διπλάσια από το μέγεθος μιας τυπικής μινωικής θητείας. Ο αριθμός, η διάταξη και το μέγεθος των δωματίων υποδηλώνουν τη χρήση τους για αποθήκευση, ενώ τα μεγάλα ανοίγματα δείχνουν ότι υπήρχε εξ αρχής μέρημα για εύκολη πρόσβαση, αυξημένη κίνηση ανθρώπων και συνεχής διακίνηση αγαθών που περνοέβγαιναν στο κτίριο σε μεγάλες ποσότητες. Δυστυχώς, οι αποθήκες είτε είχαν καθαριστεί επιμελώς από το περιεχόμενό τους πριν την καταστροφή και κατάρρευση του κτιρίου, είτε περιείχαν αγαθά που δεν μπορούν να διαγνωστούν ανασκαπικά. Με βάση την παραγωγή των βουνών, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε προϊόντα όπως καλαμπόκια, μαλλί, μέλι, ρετσίνι, ξυλία και βότανο. Επίσης, ο μικρός αριθμός πίθων υποδηλώνει ότι τα προϊόντα είτε αποθηκεύονταν σε δοχεία με φθαρτά υλικά, όπως τη ρύση κατάφια, τρόφιμα σε σακιά ή δοχεία από ξύλο ή δέρμα, είτε δεν χρειάζονταν να αποθηκευθούν σε δοχεία, όπως η ξυλία ή το μαϊρί. Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτηρίου είναι η παρουσία κεντρικών μεσών στο ισόγειο και κοιώνων στον άνω όρο, όπως φαίνεται από την έβρεση πεσμένων λίθινων βάσεων. Πρόκειται για την τυπική αρχιτεκτονική διάταξη της Κρήτης Πεσού, γνωστής από άλλα σημαντικά κτίρια της κεντρικής Κρήτης, αλλά εξαιρετικά σπάνια στην Ανατολική. Τέλος, εξαιρετική σημασία είναι η παρουσία ξύλινων ενισχύσεων στους τοίχους του κάτω ορόφου, χαρακτηριστικό εξαιρετικά σπάνιο στην Ανατολική Κρήτη, αφού απουσιάζει από σημαντικές πόλεις όπως η Ψήρα και ο Μόπλος, ενώ στα γωνιά υπάρχει μόνο στον άκρο. Από τα ευρήματα του κτηρίου αξίζει να αναφερθούν 15 μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία θα δείτε στην περίπτωση αυτά στη συλλογή, εκ των οποίων μία ομάδα που περιλάμβανε ένα διπλό πελέκι, μία σμύρη, μία αιχμή δόρατος, ένα μαχαίρι και τεμάχιο χάκι μεταλλάντου, δηλαδή κομμάτι πρώτης σημείς, που προοριζόταν για την κατασκευή χάρτινων εργαλείων. Τέλος, από τα υπόλοιπα ευρήματα ξεχωρίζουν ειδικά ελάχιστα, αλλά ιδιαίτερα αντικείμενα πολυτηρίας, όπως μια κεφαλή καρφίτσας από ρίγια κρύσταλλο, μια ταλισμανική σφραγίδα και ένα χάρτινο σφραγιστικό δαχτυλίδι με την παράσταση καθιστής γυναίκας και αριοκάτσιμου. Η ύπαρξη σφραγιστικού δαχτυλιδιού ενισχύει τις αρχικές μας υποθέσεις ότι το κτίριο είχε διοικητική λειτουργία και πιθανώς αποτελούσε την έδρα ενός αξιωματούχου που δρούσε στο πλαίσιο ενός συστήματος κεντρικής διοίκησης. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου υποδηλώνουν ότι ο σχεδιασμός και το χτίσιμο ήταν έργο μιας εξειδικευμένης ομάδας από αρχιτέκτονες και χτίστες, στους οποίους ανατέθηκε η κατασκευή ενός μηνιώδους κτηρίου, προφανώς από τα μέλη μιας αρχηγικής ομάδας, ίσως μάλιστα κάποιου ανώτερου διοικητικού αξιωματού, και προφανώς όχι από απλούς αγροτοκτηνοτρόφους που ζούσαν στο βουνό. Θα συνεχίσω στην εγγραφή. Με σκοπό τώρα την ένταξη. Με σκοπό τώρα την ένταξη του κτηρίου στο Βαγγελοφά στο ευρύτερο ορεινό τοπίο, έγινε μια προσπάθεια αναγνώριση και άλλων θέσεων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή γύρω από το κτίριο, στην ορεινή από το χώρο του Βαγγελοφά, σε κοιλάδες που βρίσκονται σε απόσταση έως και 5 χιλιόμετρα από το κτίριο και σε υψόμετρο από 800 έως 1.000 μέτρα. Από τις θέσεις που εντοπίστηκαν ήταν αρκετές, η πιο σημαντική είναι στα λαδάκια της Καλαμάφκας, γύρω στα 4 χιλιόμετρα από το Βαγγελοφά, όπου εκεί έχουν εντοπιστεί 12 κτίρια. Βλέπετε εδώ μια κάρτα σε τις θέσεις, όπως έχει γίνει από την διδάκτορα πλέον του
στην καθημερινότητα να καλέσω πολύ. Όλα τα κτίρια απήχαν ανά δύο περίπου 150-300 μέτρα μεταξύ τους, διαδηλώντας τις περισσότερες περιπτώσεις οπτική επαφή. Ανάμεσα στα κτίρια υπάρχουν τερίβολοι, αναλυματικοί τείχοι και βοηθητικές κατασκευές, εκ των οποίων οι πιο ενδιαφέρουσες είναι δύο μεταλλικές υπόγειες και ειδικές κατασκευές, άγνωστες προς το παρόν λειτουργίες. Τα παραπάνω κτίρια έχουν μεταλλική δόμηση, αλλά διαφέρουν από το κτίριο που περιγραφά σε πολλά σημεία. Είναι πολύ μικρότερα, το πολύ ως 150 τετραγωνικά μέτρα, ένα από τα 200 που περιγραφά, και επίσης διαφέρουν ως προς την οργάνωση του χώρου, αφού τα άντυρα και οι περίβολοι θέλουν να συνδέονται με παραγωγικές διαδικασίες εκμετάλλευσης των χώρων του βουνού, όπως η πνευματοφία, η υλοτομία, η μεριζοκομεία, η συλλογή άντυρων καρπών και φυτών. Αντίθετα, ο γαϊδουργός φαίνεται να στηρίζει αυτών των χαρακτηριστικών, αλλά διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους μεγάλης κλίμακας αποθήκευσης και υλικό πολιτισμό που παραπέμπει σε δυτικό κέντρο. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κτίρια αυτά στέγαζαν πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες εκμεταλλεύονταν τους φυσικούς χώρους των βουνών και παρήγαγαν τα προϊόντα τα οποία καταγράφονταν και αποθηκεύονταν στο κτίριο του Βεϊδοδοφά, πριν διοικητευτούν στα αστικά κέντρα των παιδινών περιοχών. Ο ρόλος του κτιρίου του Βεϊδοδοφά ως ενδιάμεσου μεταξύ των ορεινών και παιδινών περιοχών δεν αφορούσε μόνο τη διακίνηση των προϊόντων του βουνού προς τις παιδιάδες, αλλά και την εισαγωγή πολύτιμων πρώτων υλών, όπως το τάλαλο χαρκού, το οποίο ανέφερε πριν από τις καρδιάς και θα δείτε και στο μουσείο. Ωστόσο, υπάρχει στοιχεία που προδίνουν μια πρόσθετη λειτουργία του κτηρίου στο Βεϊδοδοφά, εκτός από την διοίκηση και την οικονομική, καθώς βρίσκεται σε απόσταση μισής ώρας από το ιερό κορυφή του Σταυρωμένου της Ανατολής. Η ανασκαφή του ιερού ξεκίνησε το 2014 ως συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών για τις εφορίες αρχαιοτήτων του Ρασιφτίου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χρήστου Σουφιανού. Το ιερό βρίσκεται σε βραχώδη γοτική κορυφή, η οποία ξεχωρίζει στην κυρία περιοχή και έχει ανεμπόδιστη οπτική επαφή τόσο προς τα νότια όσο και στην προς τη βόρεια. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε πάει στο Σταυρωμένο, ξέρετε την απίστευτη θέα που έχει την κορυφή. Είναι της νεανατολικής περιόδου, δηλαδή περίπου με σύμφωνο με το Βεϊδοδοφά, και ανάμεσα 1700-1750 Χριστού, και ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν μεγάλους αριθμούς ύλινων αφιερωμάτων που απεικονίζουν τη θέα των ιερών. Τα αφιερώματα λοιπόν αυτά απεικονίζουν ζώα, κυρίως πρόβατα, κατσίκες και βοηθοί, αλλά και ανθρώπους. Κυρίως ανήλικες γυναίκες με περίτεχνες κομμώσεις και μακρές φούστες, και έφηβους άνδρες με ξυρισμένο κεφάλι, εκτός από μία-δύο τούφες. Θα δείτε πολλά από αυτά τα ειδόλια στην προθήκη για το Βεϊδοδοφά και το Σταυρωμένο στην επανέκθεση της συλλογής. Όλα αυτά αντρέφηκαν μέσα σε αναρρύθμιτες σχισμές πράγματα στην κορυφή και στα ανατολικά της σημερινής εκκλησίας. Βλέπετε εδώ τον Νίκο Μιχαλητιά που προσπαθεί να ανασκάψει μια ίδια σχισμή, μια από τις φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο να προσπαθεί να το σώσει ή να το ξεσκηνώσει. Αλλά ο Σταυρωμένος δεν ήταν το μοναδικό ιερό κορυφής της περιοχής. Ένα δεύτερο μικρότερο ιερό ανασκάφηκε και στο χαμηλότερο λόφο της παντοτινού κορυφής, λίγο πιο κάτω από την Ανατολή. Είναι πολύ κοντά εκεί που έχει το σκοπευτήριο, που ξέρετε, γιατί όσο ασχολείστε με το κοινή. Το ίδιο αυτό προλήγει στην Πανατολική περίοδο, 1900-1700 π.Χ. Και μάλλον ήταν το πρώτο ιερό που ιδρύθηκε στην περιοχή και εγκαταλείφθηκε όταν η λατρεία μεταφέρθηκε στην ψηλότερη κορυφή, στο Σταυρωμένο. Μια, όπως βλέπετε εδώ τη φωτογραφία, κάτω δεξιά η Καλογέρη και πάνω η Ανατολή. Η παντοτινή κορυφή είναι ένας χαμηλός δρόμος που έχει οπτική επαφή. Λοιπόν, μια απλή σύγκριση των δύο κορυφών είναι νομίζω αρκετή για να δείξει τους δρόμους που έγινε αυτή η αλλαγή. Η παντοτινή κορυφή είναι ένας χαμηλός δρόμος που έχει οπτική επαφή μόνο με θέσεις της νότιας ακτής, από το Μύρτο έως την Ιεράρτα. Επίσης βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή και την Παιδιάδα και δεν συμβαίνει με τα βουνά. Αντίθετα, ο Σταυρωμένος βρίσκεται πολύ υψηλότερα. Έχει οπτική επαφή με μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, όχι μόνο προς την νότια αλλά και την βόρεια αυτή, και πλέον βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ορεινή ενοχώρα, στα λαμπράκια, στο Βεϊδοδοφά και σε άλλα κτίρια που έχουν εντοπίσει στα βουνά. Συμπερασματικά, τα στοιχεία από τις ορεινές περιοχές της Ανατολής, της Καλαμάθης και των Μαλών δείχνουν τη συστηματικότητα με την οποία οι Μινοήτες εκτυπούσαν και μεταλλεύονταν τους ορεινούς φυσικούς πόρους. Σε αντίθεση με τη σημερινή εικόνα, τα βουνά κατά την μηνιακή περίοδο και ιδιαίτερα κατά την μέγιστη φάση ακτής του ανατολικού συστήματος ήταν γεμάτα με κτίρια, στέρνες, φράχτες και προφανώς με ανθρώπους και μεγάλα κοπάδια από το βάθος. Η ορεινή φυσική πόλη ήταν μάλιστα τόσο σημαντική
ώστε το ανατρεπτικό σύστημα σχεδίασε και κατασκεύασε έναν ενιώδες ήλιο στο περιοχάλ, στο οποίο έχει βάσει το ένας αξιωματούχος επιφορτισμένος με την οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της ορεινής παραγωγής. Το σύμβολο της εξουσίας ήταν αφενός το ίδιο του κύριου, αφετέρου το γνωστό, όπως είπαμε και πριν, κάτω μεσολογιστό δαχτυλίδι, που μπορείτε επίσης στην προθήκη, στη νέα έκθεση σειρά. Ο αξιωματούχος αυτός, καθώς και οι υπόλοιποι έγκυοι του κτηρίου στο Γρηγορφά Ανατολής, δεν συμμετείχαν στις παραγωγικές δραστηριότητες των βουνών, όπως η χειροτροφία, η νοσοκομεία, η υλοτομία, αλλά ήταν υποχρεωτισμένοι για τη συλλογή, την καταγραφή και τη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων προς τα παιδινά και τα λιμάνια της παράκτειας ζώνης, δηλαδή προς την Ιεράπετρα ή και τη Χρυσή, την οποία είδαμε πριν. Σε ανταπόδοση, χαρκός που έφτανε στα λιμάνια με πλοία από την Κύπρο, διακινούνταν προς το κτίριο στο Βεγγουφά με σκοπό να χρησιμοποιηθεί με τη σειρά του για την κατασκευή εργαλείων απαραίτητων για τις παραγωγικές δραστηριότητες στα βουνά, όπως τα τριώνια, τα τσιμπούρια, οι σμήλες, οι αξίνες και άλλα. Μάλιστα, η οργάνωση και ο έλεγχος της μετάλλευσης των βουνών δεν επιβλήθηκε μόνο μέσω της κατασκευής και της λειτουργίας ενός μνημειώδους και μεγαλοπρεπού κτιρίου, αλλά και μέσω της ίδρυσης του ιερού κορυφής. Η μεταφορά του ιερού από την παντοτερή κορυφή στο Σταυρωμένο, δηλαδή πιο κοντά στο βουνό, φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα και να εξυπηρετούσε ένα είδος θρησκευτικής προπαγάνδας με ανώτερο στόχο τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο των βουνών. Κλείνοντας, επιτρέψτε μας να τονίσουμε δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της παιδινής και της ορεινής Κρήτης μπορεί να κατανοηθεί και να μελετηθεί καλύτερα μόνο στην περιοχή της Ιεράπετρας. Μόνο από εδώ ξέρουμε πολύ καλά και τα βουνά και την Περιάδα και την παράκτεια περιοχή. Στην επανέκθεση της αρχαιολογικής συλλογής Ιεράπετρας που εγκαινιάζεται σήμερα, τα ευρήματα από τον ορεινό Γρηγορφά και το Ιερόκορφο στο Σταυρωμένο βρίσκονται δίπλα δείγμα στις προθήκες με τα ευρήματα τη Χρυσή και το Πέμπτο. Σε κανένα άλλο μουσείο της Κρήτης δεν μπορεί κάποιος επισκέπτης να δει και να κατανοήσει τη σημασία, το έδρος και το βάθος αυτής της σχέσης των ορεινών και των παιδινών περιοχών. Και αυτό νομίζουμε είναι ότι κάνει την αρχαιολογική συλλογή Ιεράπετρας αυτή τη στιγμή μοναδική στην Κρήτη. Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ιεράπετρας συντηρείται ένα μικρό αρχαιολογικό θαύμα με πάνω από 10 διαφορετικές ανασκευές να διαδοχούνται από μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μεγαλύτερο και παλιότερο ελληνικό πανεπιστήμιο και από την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων ασκευή. Όλα τα νέα ευρήματα που εκτίθενται σήμερα στην αναμειγμένη συλλογή Ιεράπετρας είναι αποτέλεσμα αυτής της ευχαριστής συνεργασίας μεταξύ τριών φορέων, της Εφορίας Δασκευτήρου, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Αιγαϊκής Προϊστορίας, αλλά και μεταξύ ανθρώπων. Εκ μέρους της μεγάλης ομάδας ερευνητών που εκπροσωπούμε, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Χρήσο Σοφιανού, τον κύριο Τόμ Μπρόγκαν και τον καθηγητή Φιλιπ Έλεγχο, αλλά και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην Εφορία Δασκευτήρου του Ινστιτούτου Αιγαϊκής Προϊστορίας, χωρίς τους οποίους πολλά που ακούσατε σήμερα ή θα δείτε αργότερα στην ανανεωμένη συλλογή δεν θα είχαν έρθει στο φως. Αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Ιεράπετρας, ειδικά με τον Γκρέιτ, κάθε χρόνο μας έσωσε από μορτισέρα, από λάστιχα και από άλλα προβλήματα που μπορούσαν να φτάσουν στα αυτοκίνητά μας. Και βέβαια στον Πολιτιστικό και Φυσιολογικό Σύλλογο Ανατολής και ακόμα περισσότερο στους κατοίκους του Υπουργείου της Ανατολής που μας αγκάλισαν την πρώτη στιγμή με αγάπη και ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πρώτη φορά έκανα ανασκαφή με χιλιατές
και δημοσιογράφους. Γύρισε τις ανασκαφείς τάφου, κυκλοφόρησε γρήγορα και καθημερινά είχαμε σκέψεις φορέων και κατοίκων της περιοχής που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Όταν μάλιστα εκφράστηκε η υποψία πως ο τάφος ήταν ασύλληπτος, το θέμα πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά κανάλια από όλη την Ελλάδα και από ξένες χώρες ζητούσαν συνέντευξη και φωτογραφίες του τάφου. Για πολύ καιρό ήταν το θέμα συζήτηση, έγινε προς τους Έλληνες εθνικές εφημερίδες και φωτογραφίες του τάφου ταξίδεψαν στην Κίνα και στην Βραζιλία. Ακόμη θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες αναστραφές του Υπουργείου Πολιτισμού για το 2018 και έτσι είχα την τιμή να παρουσιάσω την αναστραφή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο Πύλιο Τσίλερ τον Ιανουάριο του 2019. Ας πάμε τώρα στην αναστραφή. Αρχικά αφαιρέθηκα τα χαλαρά χρώματα που είχα πέσει μέσα στο λάκκο και σε βάθος 2.30 περίπου, από την επιφάνεια του εδάφους, εμφανίστηκε το κάλυμα της Λάρνακας, οπότε επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη του τάφου, όπως βλέπετε, στην, εκεί, στην φωτογραφία που είναι στο βάθος. Λοιπόν, αφού αφαιρέθηκαν τα χώματα, ξεκίνησε η απομάκρυνση. Λοιπόν, ξεκίνησε η απομάκρυνση των αγκιών και των λανάκων μαζί με το περιεχόμενο τους και καταφέρθηκαν. Βλέπετε εδώ, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αφαιρέθηκαν όλα τα χώματα. Τα μεταφέραμε όπως ήταν με το περιεχόμενό τους στο εργαστήριο συντήρησης του Αγίου Νικολάου και εκεί έγινε μικροαναστραφή μέσα στις Λάρνακες προκειμένου να αφαιρεθούν τα κόκαλα και να καθαριστούν με την απαιτούμενη προσοχή. Μετά την αναστραφή του εσωτερικού περάσαμε στον εσωτερικό χώρο προκειμένου να εντοπίσουμε τον δρόμο. Τον δρόμο που οδηγούσε στο τάφο. Είχε μήκος 3 μέτρα, ήταν λαξευμένο στο μαλακό κράκο και ήταν γεμάτος πέτρες που έπαιναν την είσοδο του τάφου. Εκεί, ανάμεσα στις πέτρες, βρέθηκε το ένα τέτοιο πόδι της κυβωτιώσης της Λάρνακας που έλειπα. Είχε τοποθετηθεί μετά το κλείσιμο της εισόδου και υποθέτουμε ότι τα πόδια της Λάρνακας μάλλον χάθηκαν κατά την μεταφορά. Και κατάφεραν να βρουν το ένα μόνο, το οποίο το τοποθέτησαν μαζί με τις προκάλες και τους γέρασαν για να δείξουν ότι και αυτό ανήκει στο γραφικό σύνολο. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής παρατηρήσαμε λοιπόν ότι οι Λάρνακες και τα σπασμένα τμήματα τους ήταν στη θέση τους. Οι ταφές δεν ήταν αναμοκλευμένες όπως θα δείτε στη συνέχεια και όλα τα εκεί ήταν χέρια στη θέση τους, συνεπώς ο τάφος ήταν ασύλληπτος. Το εσωτερικό του τώρα του τάφου χωρίζεται σε τρεις λαξευμένες κόνιες, οι οποίες είναι άμεσες μεταξύ τους. Η μεγαλύτερη βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του τάφου και καταλαμβάνει σχεδόν το ίμιση του χώρου, ενώ το υπόλοιπο νότιο τμήμα του το μοιράζουν οι δύο άλλες κόνιες. Το δάκτυλο ήταν διαμορφωμένο με λάξευση και τα ευρήματα ήταν δύο λάκκες και συνολικά 25 αιτία με διαφορετική διαπόσμηση το καθένα. Έχουμε όμως παρόμοια διαπόσμηση σε άλλα αιτία που είχαν εντοπιστεί παλαιότερα σε ταφές στην περιοχή της Ιεράπετρας. Στην νότια δυτική κόχη είναι τοποθετημένη μία κυβωτιώση στην Λάρνακα με σταμαρακό κάλυμα και γύρω της είχε 13 ψευδόσμους αχωρίσμους. Η Λάρνακα ήταν ακέραιη, με 4 πόδια τραπεζιόσχημα. Κάθε πλευρά της εξωτερικά είχε ορθογώνιες μετόπες σε εσωτιές, δύο στις μακριές πλευρές και μία στη στενή με διαπόσμευση χιαστή. Η βαφή διαβαθμίζεται από αερυθροπή έως κούρα καφέ
ειδών μελανή εξαιτίας της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε κατά την όπιση. Δύο κάθετες λαβές υπάρχουν σε κάθε μακριά πλευρά. Το κάλυμα είναι σαμαρωτό, με λαβές όπως βλέπετε. Στο εσωτερικό της τώρα ήταν ο σκελετός ενός ενήλικου άντρα, ο οποίος διατηρήθηκε καθαρός γιατί η λάκκα είχε το κάλυμα σκεπασμένη. Η σωρός ήταν τοποθετημένη σε ισχυρά συνεσταλμένη στάση, με το γόνατο όπως βλέπετε σχεδόν να πάει το κεφάλι. Ήταν σαφές ότι μετά την ταφή και την τοποθέτηση του καλύματος της λάκκας δεν ξαναμύθηκε, οπότε ο σκελετός παρέμεινε άθλητος. Μπροστά στη λάκκα ήταν ομάδα 8 αυθορίσκων, βλέπετε εδώ, και με πολύ ωραία διαπονήση όπως βλέπετε, όπως βέβαια εκεί έπρεπε στη συλλογή σήμερα, και άλλοι 5 αυθορίσκοι ήταν στο πλάι της λάκκας, μεταξύ της λάκκας δηλαδή και του θύμους. Εδώ έτσι όπως βλέπετε την ανασταλτική και δίπλα τη φωτογραφία την Αγία αφού καθαρίστηκαν στο εργαστήριο συντήρησης. Στην άλλη πόχη τώρα, στην βόρεια πόχη, υπήρχε μια ολυμπιογής λάκκα και νέα Αγία. Η λάκκα αυτή, κατά την ανασκαφή, βρέθηκε με σπασμένο το μεγαλύτερο τμήμα της, αλλά τα κομμάτια ήταν στο έδαφος. Προφανώς είχε σπάσει από την κατάρρευση της ορφής, γιατί ήταν πιο κοντά στην είσοδο. Στο εργαστήριο συντήρησης όμως που πήγε, επιβεβαιώθηκε και παλιό σπάσιμο. Η μία στενή πλευρά της, ένα κομμάτι από το γύρος μέχρι σχεδόν τη βάση. Η λάκκα αυτή δεν είχε κάλυμα, οπότε βρέθηκε γεμάτη χώμα. Στην μικροανασκαφή στο εργαστήριο αποκαλύφθηκε σκελετός ενήλικης γυναίκας, τοποθετημένος και αυτός σε συναισθαλμένη στάση, αλλά τα ποσά λόγω της έκθεσης στην υγρασία δεν είχε κάλυμα, όπως είπαμε ήταν αποσαπλωμένα και πολύ ευπαθή. Τώρα το σημαντικό, εδώ είναι ο σκελετός, βλέπετε ότι πραγματικά ήταν κακή κατάσταση. Τώρα, η διακόσμηση της Λάρνακας, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ολόκληρη με άριστη τέχνη διακόσμηση. Χωριζόταν το σώμα σε μετώπες, βλέπετε στη στενή πλευρά ένα παπωτό κόσμημα, η επόμενη προς τα δεξιά κατέχει όλη τη μακριά πλευρά και το ίδιο της στενής. Και τέλος πάντων, παρουσιάζει μία παράσταση με άλογο, όπως βλέπετε, που σέρνει ένα άρμα με τρεις αναπάντες και την καθοδηγεί μία όρθια ανθρώπινη μορφή. Το άρμα παριστάνεται με μεγάλο τετράκτηνο τοχό και έναν τόξο πάνω από τους αναπάντες, αναπαριστά το προστατευτικό κουκούκλιο. Η παράσταση τύπου άρματος με κουκούκλιο είναι ομαδική μέχρι σήμερα και δεν ανήκει σε κανένα από τους γνωστούς τύπους των κυναϊκών αρμάτων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, όπως είπα. Οι μορφές αποδίδονται με τοπικά και είναι τοποθετημένες η μία πίσω από την άλλη, χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα ολοστρόπυλα μάτια. Ενώ τα σώματα των ανθρώπων μορφών έχουν παρασταθεί με τοπικά, οι κεφαλές είναι σε κατατομή. Πρόκειται για άντρες, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι κόμοι είναι, τα μαλλιά είναι κοντά και μάλλον σγουρά. Ο πρώτος κρατά τα ημεία του αλόγου και ένα μαστίγιο. Ο δεύτερος έχει ανασηκωμένα τα χέρια σε χειρονομία χαιρετισμού και ο τρίτος κρατά το κούκλο. Φαντάζομαι ότι τα διακρίνετε, δεν ξέρω αν θέλει να τα το μεγάλο μέγεθος του τροχού καλύπτει όλο το μήκος του άνθρωπος και δεν είναι ανησυχία για τον τύπο του αμαξώματος. Επιπλέον καλύπτει και τους ανθρώπους στη μέση και δεν αποδίδεται το μήκος των δεδομάτων. Για να δούμε αν ήταν κοντό, πιθανότατα ήταν μαζί, γιατί θα πρέπει να ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάνω στο άρμα, ενώ μπροστά η μορφή με το κοντό έντυπο πρέπει να ήταν ο δούλος.
διέλυμα και φοράει και κόσμημα. Η μορφή τώρα που είναι μπροστά από το άλογο και θέλετε να το οδηγεί, όπως είπα, φοράει κοντό έντυμα, συνεπώς πρέπει να είναι ή δούρος ή παιδί. Το έντυχε είναι του νίκης ο μέρος σε κοινωνία χαιρετισμού και στο μέσο του εξαιρεμένο ένα παράξενο αντικείμενο, σαν διπλό τσεκούρι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό το αντικείμενο που θέλετε να κρατάει στο χέρι του. Στο άλλο χέρι κρατάει ένα μακρύ στέλεχος, ίσως μαστίγιο, το οποίο όμως είναι μια δεφραγμένη γραμμή που σου βγήκε με το περίγραμμα της μετώπης και δεν θέλετε πολύ καθαρά. Τώρα, οι μικρές καπύλες στη γραμμή του, οι μικρές καπυλωτές γραμμές στο σώμα του ζώου δείχνουν το τρίκωμα. Ενώ οι καπύλες κάτω από τα πόδια και πίσω, μεταξύ του άρθρωτος και των πίσω κοπιών του ζώου, δείχνουν το ανώμαλο έδαφος. Το είδος του ζώου δηλώνεται από την ουρά, από την κουσούδα, είναι ένα άλλο λοιπόν. Η παράσταση λοιπόν αυτή με το άρμα και την απεικόνηση των ανθρώπινων μορφών και των ζώων με τα χαρακτηριστικά αυτά στον κοιλά μάτια, έχει παρουσιάσει μεγάλες οντότητες με την κοντιώση μιλάνε κατά της επισκοπής, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και είναι πολύ έτοιμη αυτή η παράσταση, γιατί οι επικονείς ανθρώπων μορφών της Ελλάδας είναι ελάχιστες. Το μέγεθος των ανθρώπων και του αλόγου, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αποδίδονται σχηματικά. Γιατί ακριβώς έτσι τα απέδιδαν εκείνη την εποχή στις εικονιστικές παραστάσεις. Τα αρχεία τώρα, εδώ βλέπουμε την υπόλοιπη διακόσμηση της Λάρνακας. Επίσης, τα διακοσμητικά μοτίβα είναι ίδια με τη Λάρνακα που είχε εντοπιστεί στη Γραλιά, όπως βλέπετε, σε αυτή και τότε εικόνα. Είναι ακριβώς ίδια και τους είχε και τα κύρια πρόβληση. Υπάρχει η Λάρνακα του κυρίου και κάποια είναι η Λάρνακα από τη Γραλιά. Γύρω λοιπόν από τα οφειλά να κάνουν την τριοειδή, δέχονται μια αγγεία. Έξι ψευδόστομοι αμφορίσκοι. Ένας είναι εισηγμένος από την Κυδονία, όπως φαίνεται από το αλήφωμα και από την, και από την διακόσμηση. Έχει εισαχθεί από την Κυδονία, από την Ιωχανία δηλαδή. Σε αυτήν εδώ και λοιπόν βλέπετε το μοναδικό σπασμένο αντικείμενο, το μοναδικό ελγείο που λουλεί ήταν σπασμένο, ενώ στη μέση η νοπόη που βλέπετε, όταν εντοπίστηκε, είχε μέσα νερό, μάλλον από το νερό που είχε δει από την απειλή σε το χωράφι. Και κάτω βλέπετε τα δύο ποικίλα ολόκοφα αγκιάκια. Στην άλλη κόχη τώρα, στην Νότια Ανατολική δεν είχε Λάρνακα. Κοντά της ήταν ένας κρατήρας, αχέρος, κρυμμένος στο πλάι, με βάση τη ειδική πολύ ψηλή, και οι λαβές όριζαν τρία μέτωπα. Τα δύο από αυτά διακοσμούνται με σχηματοποιημένα χαπόδια, ένα χαρακτηριστικό διακοσμητικό θέμα της εποχής, και η τρίτη ζώνη είχε ένα μεγαλόσωμο κτηνό, με μικρά φτερά, μπροστά οι γραμμούλες που βλέπουμε, ίσως είναι το γρασίδι που έβλεπε το πλάκι, πιθανότατα είναι μία πέμφυγα. Επίσης, κοντά στο καρτήρα βρέθηκε ένα κύκελο και ένας μεγάλος ουσιαστός αφορέας με την οτιοειδία που βλέπετε διακόσμηση που έφτιανε όλο το σώμα. Τώρα, τα ανασκαφικά δεδομένα, σε μια πρώτη μελέτη των αντικειμένων, μετά τη συντήρησή τους, έχουμε καταλήξει ορισμένα συμπεράσματα και θεωρούμε ότι ο τάφος του κεντρίου χρονολογείται στην ιστερομηνιακή 3α-β περίοδο, ή μετανατολική περίοδο, δηλαδή γύρω στο 1350 με 1100. Η Λάρνακα στην Βρετανική ήταν στην αρχική του θέση, όπου δεν ήταν αποθέσεις συγγενείς των νεκρών,
και μέσα στο θάλαμο γενικώς κρατούσε μία τάξη και μία ηρεμία. Το γεγονός ότι δεν είχε αναμοκρυφθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δίνει στοιχεία για τις τακτικές συνήθειες και τις πρακτικές εκείνης της εποχής. Ο τάφος ήταν οικογενειακός, με τρεις γόρκες προορισμένες πιθανόν να δεχτούν από ένα νεκρό. Έγιναν δύο ταφές, ενός άνθρωπος και μιας γυναίκας, που ίσως να ήταν ζευγάρι, να ήταν σύζυγοι. Η Λουιδή Λάρνακα ήταν μια ενήλικη γυναίκα ηλικίας 25 έως 35 χρονών και συγκυβωτιώθηκε ένας άντρας 40 έως 45 ετών. Ο άντρας είχε ύψος περίπου 1,60 μέτρα, όπως έδειξε η ιστορικολογική μελέτη που έγινε. Για να σχολόγει η τρίτη ταφή δεν έγινε στο συγκεκριμένο τάφο και στην κενή κόκκι βρέθηκαν αγγεία πολύ διαφορετικά από τα υπόλοιπα του τάφου. Ένα χαρακτήρα, ένα αμφορέ και ένα κύκλο, όπως είπαμε, όλα αγγεία υγιεινού κρασιού, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν σε τελετουργία, σε μνημόσυνο θα λέγαμε, για το νεκρό ακρόγυνο. Το κάλυμα της Λουδιοειδούς Λάρνακας θα ήταν μάλλον από φθαρτό υλικό που δεν σώθηκε, ίσως από ξύλο και γι' αυτό το λόγο η κυβωτιόσχημη που είχε το κάλυμα προστάτησε το σπηλαιό του άντρα σε αντίθεση με τη Λουδιοειδή. Είναι αρκετά περίεργο το γεγονός ότι μέσα στις Λάρνακες δεν υπήρχαν μικροαντικείμενα. Βρήκαμε τόσο ωραία αγγεία έξω από τις Λάρνακες. Μέσα όμως δεν βρήκαμε μικροαντικείμενα, δεν βρήκαμε υποσμήματα, δεν βρήκαμε όπλα, οτιδήποτε άλλο. Οι ταφές δεν ήταν αναμοκρυμμένες και τα οστά ήταν συναρθρωμένα. Δηλαδή, δεν ήταν τη στιγμή που έγινε η ταφή, δεν τα πείραξε κάποιος να αφαιρέσει υποσμήματα κτλ. Συνεπώς έχουμε δύο πιθανότητες. Οι νεκροί ή να μην είχαν περίσματα, λίγο απίθανο αυτό, ή αμέσως με τις ταφές να είχαν γίνει τιμωρηγίες και να αφαιρέθηκε οτιδήποτε πολύτιμο. Η πρώτη ταφή που ήταν στη Λουδιοειδή Λάρνακα, την οποία λείπει ένα τμήμα όπως βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, δεν βρέθηκε να μας πει. Ο τάφος άνοιξε για την δεύτερη ταφή του άντρα, στην κυβωτιώση του Λάρνακα, και ίσως τότε η γη των νεκρών απομάκρυνε το τμήμα της Λάρνακας που είχε σπάσει και από απροσεξία κατέστρεψαν και το μοναδικό αφορίσμα που βρέθηκε σπασμένος, όπως είπαμε. Μετά από αυτό έκλεισε ο τάφος, όπως μας απέδειξε το πόδι που βρέθηκε μαζί με τις πέτρες, θαμμένο, και δεν ξανάνοιξε. Η σπάνια παράσταση τώρα στην Λουδιοειδή Λάρνακα θα μπορούσε να παραπέμπει σε μια μυθολογική ή ηρωική σκηνή από τα έπη του ομοίου. Τα στοιχεία όμως δεν είναι αρκετά για να την χαρακτηρίσουμε σκηνή μάχη, σκηνή γιού ή συμμετοχή σε αγώνα, διότι το άρμα που έχει προστατευτικό βούκλο δεν είναι πολιτικό οπωσδήποτε και επιπλέον οι επιβαίνοντες πρέπει να έχουν όπλα και γενικώς να έχουν πολεμικό εξοπλισμό. Οπότε μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για την παράσταση αυτή. Εξάλλου η θεματολογία, εκτός από τη διάθεση του καλλιτέχνη, σχετίζεται και με τη ζωή του νεκρού. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, να απεικονίζει μια ειδονική κοινωνική σκηνή αναχώρησης για ένα ταξίδι ή για κάποιο προσκύνημα. Μια σκηνή δηλαδή από τη ζωή της νεκρής και των δικών της, συνολικά τριών ανθρώπων, όσες και υπόλοιπες του τάφου. Τώρα η ομοιότητα με την άδεια του μελικά μοτίβα με λάδινες και αγγεία που βρέθηκαν σε κάποιους των επισκοπής στο Αλατζομούρι και έστω την Κραμιλιά δεν αφήνουν αμφιβολία ότι πρόκειται για έργα του ίδιου καλλιτέχνη ή του εργαστηρίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στην περιοχή του σημερινού Δήμου Ιεράπετρας κατά τη μεταναπολική περίοδο, δηλαδή αποδεδειγμένα από την βαθιά άμμο ως την Κραμιλιά. Το χωριό Κεντρή έχει παράδοση στην αγιοπλαστική, όπως ξέρουμε, είναι από το σημαντικότερο αγιοπλαστικό κέντρο στην Ανατολική Κρήτη, τουλάχιστον από την περίοδο της Ενετοκρατίας, μέχρι και την δεκαετία του 80, οπότε σταμάτησε η λειτουργία και την τελευταία των καναλιών. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποδείξει και διευκρινίσει εγκαταστάσεις σε προηγούμενες περιόδους, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορεί ακόμη να
κατασκεύασε αυτές τις λάμνες με την υπέροχη διαπόδοση όπως βλέπετε εδώ και επινόησε την τεχνοτροπία των μορφών με τα μεγάλα ολοκλήρωτα μάτια, να βρισκόταν στην περιοχή του κεντρικού, σε κάποιο σημείο άκουστο ακόμη σε εμάς κοντά στο κέντρο ποταμό, διότι ήταν απαραίτητο οπωσδήποτε το άφθονο νερό. Ο θαλαμικός τάφος του κεντρικού ήταν σε μια επίπεδη έκταση, 3 μέτρα περίπου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, χωρίς καμιά έκταση ύπαρξής του επιφανειακά. Όλους αυτούς τους αιώνες πέρασαν οι άπειροι άνθρωποι από πάνω του, χωρίς να το γνωρίζουν και χρειάστηκε ένα μικρό ατύχημα για να εντοπιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας.